Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα έχουμε να απαντήσουμε σήμερα σε αυτό το θεωρητικό οδηγητικό vlog. Μία φίλη έχει γράψει αυτό το ερώτημα κάτω από ένα βίντεο το οποίο αναφέρεται στην απιστία και λέει: «Κυρία Θέκλα», λέει, «γιατί λένε ότι το τρίτο πρόσωπο δίνει το φιλί της ζωής σε μια σχέση? Και γιατί λένε ότι το τρίτο πρόσωπο είναι όπως το τρίτο πόδι στην καρέκλα που τη στηρίζει, έτσι και το τρίτο πρόσωπο στηρίζει το γάμο?» Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το ερώτημα και θέλω να το συζητήσουμε για να καταλάβουμε πώς δουλεύουν κάποιες φορές οι δυναμικές μέσα στις σχέσεις ζευγαριών που βρίσκονται πολλά χρόνια μαζί και για το πόσο δύσκολο είναι να κάνει κάποιος infiltrate. Η λέξη infiltrate σημαίνει να διαπεράσει, να μπει μέσα σε μία σχέση γάμου πολλών χρόνων. Θέλω να κάνω ένα disclaimer εδώ, γιατί στο προηγούμενο βίντεο που έκανα μιλώντας για την περίπτωση που έλεγε η κοπέλα τι γίνεται όταν είμαστε ευαίσθητοι άνθρωποι και γνωρίσουμε κάποιον ο οποίος δεν μας πει από την αρχή ότι είναι παντρεμένος και μετά όταν συνδεθούμε μαζί του το αποκαλύψει, το ανακαλύψουμε εμείς ότι είναι παντρεμένος και μας μιλήσει για το δράμα στο γάμο του και εμείς το λυπηθούμε, και κάναμε ένα τέτοιο βίντεο πριν λίγες μέρες. Επικοινώνησε μαζί μου ένας κύριος, τον οποίο γνωρίζω αρκετά καλά και γνωρίζω και την ιστορία του και γνωρίζω και τη θεραπευτρία του, ο οποίος μου λέει: «Κοίταξε, εγώ αναστατώθηκα πάρα πολύ από αυτό το βίντεο, γιατί ο κύριος αυτός ήταν παντρεμένος πολλά χρόνια, όμως για σχεδόν 15 χρόνια προτού χωρίσει, ο γάμος του ήταν νεκρός. Δηλαδή με τη γυναίκα του δεν είχαν καμία ούτε μία ερωτική επαφή και έμενε ο καθένας στο δικό του δωμάτιο». Ο κύριος αυτός, ο οποίος διαγνώστηκε από την θεραπεύτρια του ως συνεξαρτώμενος, σε κάποια φάση γνώρισε μια άλλη κυρία, η οποία φυσικά δεν ήταν η γυναίκα του, ανέπτυξε μια φιλία μαζί της και άρχισε να έχει ερωτικά συναισθήματα για αυτή και τότε χώρισε. Και μετά που χώρισε, δημιούργησε σχέση με τη γυναίκα αυτή. Και μου λέει: «Ένιωσα πάρα πολλές τύψεις και πάρα πολλές ενοχές βλέποντας εκείνο το βίντεο, γιατί και εγώ ήμουν παντρεμένος και γνώρισα μια άλλη γυναίκα όσο ήμουν παντρεμένος. Εντάξει, προτού ξεκινήσω τη διαδικασία διαζύγιου, δεν είχα ερωτικές επαφές με εκείνη τη γυναίκα, δεν την ξεγέλασα κλπ. Κλπ». Και του είπα, και το λέω και σε εσάς που ακούτε τα βίντεο, ότι δεν είναι όλες οι ιστορίες το ίδιο. Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις το ίδιο και οπωσδήποτε δεν παίρνουμε προσωπικά μηνύματα μέσα από βίντεο τα οποία έχουν να κάνουν με τις ιστορίες άλλων ανθρώπων. Ό,τι λέγεται εδώ στο βίντεο λέγεται γενικώς και αορίστως και ο καθένας από μας, αν έχει απορίες, αν του έχουν γεννηθεί ερωτήματα, αν έχει νιώσει συναισθήματα παρακολουθώντας κάποιο βίντεο, καλά κάνει να το πάρει αυτό στη ψυχοθεραπεία του. Τι σημαίνει παίρνω κάτι στη ψυχοθεραπεία μου? Σημαίνει ότι πάω εκεί που είμαι, που στη θεραπευτική μου συνάντηση με τον ψυχολόγο μου, την ψυχολόγο μου, και λέω: «Ξέρεις, έχω ακούσει αυτό το βίντεο. Σε αυτό το βίντεο η Θέκλα έλεγε το ένα, έλεγε το άλλο και εγώ νιώσα άσχημα. Ένιωσα ενοχές, ένιωσα ότι είμαι ένας παλιάνθρωπος, ένιωσα ότι είμαι ανήθικος». Και να συζητήσω με τον ψυχολόγο μου γιατί ένιωσα αυτά τα συναισθήματα. Όταν άκουσα εκείνο το βίντεο, τι ήταν αυτό το κουμπί μου που πατήθηκε? Ήταν το κουμπί του φιλότιμου? Ήταν το κουμπί της ενοχικότητας? Ήταν το κουμπί της συνείδησης? Δεν σημαίνουν τα συναισθήματα μας πάντα το ίδιο. Δηλαδή, όταν κάποιος νιώθει άσχημα, μπορεί να νιώθει άσχημα επειδή όντως έχει πράξει κάτι λάθος και νιώθει ενοχές για το λάθος του, για το σφάλμα του, ή μπορεί να νιώθει άσχημα επειδή οι γύρω του του έχουν πει ότι το να χωρίσεις τη γυναίκα σου, για παράδειγμα, όταν αγαπήσεις αλλού, σημαίνει ότι είσαι ένας ανήθικος και κακός άνθρωπος, άρα πρέπει να νιώθεις ενοχές. Όπως και να έχει. Αυτό το ξεκαθάρισμα αφορά όλα τα βίντεο.
Τα βίντεο εδώ είναι ψυχοεκπαιδευτικού χαρακτήρα. Έχουν σκοπό να μας βοηθήσουν να οξύνουμε τη ψυχολογική μας σκέψη, να αυξήσουμε τις γνώσεις μας περί ψυχολογίας, περί θεωριών προσωπικότητας, περί ψυχοθεραπευτικών μοντέλων, περί ψυχικών διαταραχών κτλ. Και σε καμία περίπτωση τα βίντεο δεν αποτελούν ούτε διάγνωση, ούτε θέσφατο. Εντάξει. Λοιπόν, ο καθένας για τον εαυτό του, τις προσωπικές του απορίες για το προσωπικό του ζήτημα θα τις επιλύσει στη ψυχοθεραπεία του. Ακόμη και ο αποστολέας μιας επιστολής. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα, σε απορίες, οι απαντήσεις σε επιστολή μέσω βίντεο σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τη διάγνωση ή τη ψυχοθεραπεία. Και προχωράμε. Με ποιο τρόπο το τρίτο πρόσωπο σε μία σχέση, σε ένα γάμο, δίνει το φιλί της ζωής σε εκείνο το γάμο ή μπορεί να στηρίζει εκείνο το γάμο όπως το τρίτο πόδι σε μία καρέκλα. Λοιπόν, όπως είπα και προηγουμένως, σήμερα γνωρίζουμε έναν άνθρωπο ο οποίος εδώ και 20 χρόνια, εδώ και 30 χρόνια, εδώ και 5 χρόνια, εδώ και 10 χρόνια, εδώ και 15 χρόνια, εδώ και 40 χρόνια είναι παντρεμένος με έναν άλλον άνθρωπο, όχι εμάς. Έχει φτιάξει μια ολόκληρη ζωή με έναν άλλον άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος που γνωρίζουμε, έστω και αν καθίσει και μας κατηγορήσει τη γυναίκα του, τον άντρα της, το τέρι του, το τέρι της, έστω και αν μας το κατηγορήσουν το άλλο πρόσωπο, σίγουρα έχουν λόγο για τον οποίο παντρεύτηκαν το πρόσωπο εκείνο, παρέμεινα στο γάμο τόσα χρόνια, όχι λόγο, λόγους, έχουν λόγους για να είναι μαζί. Και ενώ πολλές φορές μπορεί να λένε, να λέει ένας παντρεμένος ή μια παντρεμένη, είμαστε μαζί για τα παιδιά. Είμαστε μαζί γιατί δεν συμφέρει οικονομικά να χωρίσουμε. Είμαστε μαζί επειδή θα έχουμε αντιδράσεις από το κοινωνικό σύνολο να χωρίσουμε. Ακόμη κι αν λέει ο παντρεμένος ή η παντρεμένη ότι οι λόγοι για τους οποίους είναι μαζί δεν είναι λόγοι αγάπης, δεν μπορούμε ποτέ να γνωρίζουμε τι συμβαίνει πραγματικά μέσα στη σχέση ενός ζευγαριού. Εδώ πολλές φορές δεν γνωρίζουν και οι ίδιοι τι συμβαίνει μέσα στη σχέση τους. Εδώ θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια ιστορία προτού συνεχίσω στην απάντηση του θεωρητικού βίντεο. Ανώνυμη ιστορία βέβαια, ανωμνήμως βέβαια. Αφορά ένα ζευγάρι που γνωρίζω την ύπαρξη του ζευγαριού αυτού, να σας πω πόσα χρόνια. 18 χρόνια. Τους γνώρισα όταν ήταν αρβωνιασμένοι. Δεν ήταν θεραπευόμενοι μου ποτέ. Ήταν άνθρωποι τους οποίους γνώρισα social, κοινωνικά. Ήταν πολύ νεαροί όταν ξεκίνησαν τη σχέση τους. Ήταν γύρω στα 25 και οι δύο. Δηλαδή θα έλεγα ότι ήταν ακόμη έφηβοι ψυχοσυναισθηματικά. Μεγάλος έρωτας. Παθιασμένος έρωτας, ο οποίος είχε βρει αντιθέσεις και από τις δύο οικογένειες. Οι αντιθέσεις είχαν να κάνουν με τη διαφορά κοινωνικο-οικονομικής στάθμης. Δηλαδή, η κοπέλα ερχόταν από μια οικογένεια η οποία είχε χρήματα, είχε περιουσία, είχε, ξέρω εγώ, άλλη οικονομική και κοινωνική στάθμη και το παιδί ερχόταν από μια πιο ταπεινή καταγωγή. Και η οικογένεια του παιδιού δεν ήθελαν να είναι με την κοπέλα λόγω, όσο και αν σας φανεί παράδοξο, κομματικών διαφοροποιήσεων. Ναι. Ήταν η μένα από τη μια πλευρά και η μένα από την άλλη. Τέλος πάντων, να μην σας τα παλιλόγω, αυτοί οι δύο δέχθηκαν αντιδράσεις από τις οικογένειες τους για 3-4 χρόνια και στο τέλος παντρεύτηκαν. Και φαινόντουσαν καλά. Σε κάποια φάση, πριν 5-6 χρόνια, δηλαδή στα 12 χρόνια γάμου, σε έναν τότε την κοπέλα κάπου, μιλούσαμε τέλος πάντων και μου λέει, ξέρεις, εγώ έχω εξουσιακή σχέση. Της λέω, τι? Της λέω, κόρη μου, της λέω. Είδες και έπαθες να τον πάρεις τον άντρα σου. Τόσος έρωτας, τόσοι αγώνες για να είσαι μαζί του και τώρα έχεις εξουσιακή σχέση. Μου λέει, δεν ξέρω, νομίζω, μου λέει, ότι οι άνθρωποι δεν είμαστε μονογαμικά όντα και ότι από ένα σημείο και μετά βαριέσαι
και θέλεις να κάνεις κάτι. Εγώ της είπα τότε ότι η γνώμη μου είναι ότι αυτό δεν είναι κάτι που είναι χρήσιμο για τη σχέση της και δεν είναι κάτι που θα τη βοηθήσει. Και της λέω, τι παράπονα έχεις από τον άντρα σου? Μα μου λέει, δεν έχω παράπονα από τον άντρα μου. Είναι μια χαρά ο άντρας μου, είναι εργατικός, είναι νοικοκύρης, δεν έχω κανένα παράπονο, δεν τσακωνόμαστε, μου λέει. Και ερωτικά τα βρίσκουμε, μου λέει, αλλά με πόσο καιρό, μου λέει, να είσαι με τον ίδιο άντρα? Ναι, εντάξει, εγώ ήξερα ότι ο άντρας της δούλευε πάρα πολλές ώρες και το ωράριο του ήταν διαφορετικό από το δικό της. Και όντως ο άνθρωπος με πολύ σκληρή δουλειά κατάφερε να καλύψει το οικονομικό, την οικονομική διαφορά που υπήρξε μεταξύ των δύο οικογενειών. Θα έλεγα μάλιστα ήταν και ο main provider, ο κύριος προμηθευτής εσόδων στο γάμο τους. Δηλαδή, παρόλο που θα περίμενε κάποιος ότι μια κοπέλα από μια πολύ πλούσια οικογένεια και με πολύ καλές σπουδές κτλ., ότι αυτή θα βγάζε περισσότερα από τον άντρα της που τον πήρε ταπεινής καταγωγής. Εντός εικόνα όλα αυτά, γιατί εγώ διαφωνώ με αυτές τις καταχωρήσεις. Στο τέλος εκείνος είχε ένα μισθό πολύ μεγαλύτερο από αυτή. Λοιπόν, εγώ της λέω, κόρη μου, κοίταξε, η γνώμη μου, μου λέει, με κατακρίνεις? Της λέω, όχι, πραγματικά δεν σε κατακρίνω, σε αγαπώ, σε χτιμώ. Shit happens. Μου λέει, εσύ το έκανες ποτέ? Της λέω, όχι, εγώ δεν πρόλαβα ποτέ να το κάνω, γιατί δεν παρέμεινα. Στον πρώτο μου γάμο παρέμεινα 5 χρόνια. Πραγματικά, λίγο πριν χωρίσω, ένιωθα ότι εάν παρέμενα θα ήταν πολύ πιθανό να πατήσω και δεν ήθελα να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Μου λέει, ταλαιπωρήθηκες πολύ μετά όταν χώρισες? Λέω, ναι, ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ, αλλά δεν το μετανιώνω που χώρισα. Και εκ των υστέρων της λέω, έχουν περάσει, τότε είχαν περάσει 17-18 χρόνια, τώρα έχουν περάσει 21 χρόνια που χώρισα. Αντιλαμβάνομαι ότι ήταν ορθή επιλογή, γιατί όντως δεν ήμασταν ταιριαστοί. Της λέω, δεν ξέρω, υπήρχε και περίπτωση, φαντάζομαι, της λέω, να χωρίσω και μετά να σκεφτώ ότι έκανα λάθος, δεν ξέρω. Όπως και να έχει, της είπα ότι δεν, και πραγματικά ότι μέσα μου την κατεκρίνα, ήμουνα λίγο στενοχωρημένη. Ήμουνα στενοχωρημένη γιατί λέω, ρε παιδί μου, κάτι λείπει για να κάνει αυτή η κοπέλα εξωσυζυγική σχέση. Τέλος πάντων, σε κάποια άλλη φάση που είχαμε ξαναβρεθεί, μου λέει, της λέω, τι γίνεται με εκείνη την? Μου λέει, βαρέθηκα, μου λέει, τα παράτησα. Βαρέθηκα, μου λέει, και αυτός παντρεμένος, και αυτός ήθελε, μου λέει, να περάσει για λίγο καλά. Μετά άρχισε να με παραμελεί. Δεν φτάνει που με παραμελεί ο άνδρας μου, να με παραμελεί και ο γκόμενος? Της λέω, α, σε παραμελούσε ο άνδρας σου? Μου λέει, ναι. Της λέω, τι είναι? Μου λέει, εντάξει, μου λέει, δεν είχε και πάρα πολύ όρεξη, δεν κάναμε και πολύ συχνά σεξ. Ήταν απορροφημένος πάνω στο κινητό του πολλές ώρες, μας έφαγε η ρουτίνα, που λένε. Μετά από λίγο καιρό τη ξανασυναντώ και τη βλέπω να είναι έτσι πολύ στενοχωρημένη. Της λέω, τι έχεις? Μου λέει, τίποτα. Τι έχεις? Τίποτα. Τι έχεις? Τίποτα. Δεν μου λέει τι έχει. Μετά από ένα χρόνο, μετά από εκείνη τη φάση στην οποία δεν μου έλεγε τι είχε, τη ξανασυναντώ και τη βλέπω, ήταν μία άλλη γυναίκα. Ανανεωμένη, περιποιημένη, πετούσε. Της λέω, τι έκανες, κόρη? Της λέω, έγινες, μιας 17 χρονών. Της λέω, μη μου πεις ότι έκανες πάλι εξωσυζυγική σχέση. Μου λέει, όχι, όχι, μου λέει, έχω κάνει σχέση με τον άντρα μου. Της λέω, τι εννοείς? Μου λέει, κάτσε να σου πω, κάνε καφέ να σου πω. Και τι μου λέει? Μου λέει ότι ένα χρόνο πριν που ήταν τόσο χάλια και δεν έλεγε τι είχε, της λέω, τι δεν μου λέγες? Μου λέει, γιατί ήθελα να το διαχειριστώ μόνιμο, μου λέει. Ήθελα να το διαχειριστώ με το δικό μου σκεπτικό. Γιατί ξέρω, μου λέει, ότι εσύ που είσαι ψυχολόγος θα μου λέγες να το χωρίσω άμα σου έλεγα ότι είχε εξωσυζυγική σχέση ο άντρας της. Α, της λέω, είχε ο άντρας εξωσυζυγική σχέση? Μου λέει, ναι. Είχε εξωσυζυγική σχέση, υπήρχαν κάποιες ενδείξεις, μου λέει, οι άντρες δεν προσέχουν και πολύ τα τηλέφωνά τους και το κατάλαβα. Οπότε μου λέει, του έδωσα δύο επιλογές. Τι επιλογές του έδωσα, της λέω? Μου λέει, του έδωσα την επιλογή να χωρίσουμε, να τελειώνουμε. Τρεις επιλογές. Μία επιλογή ήταν να χωρίσουμε και να τελειώνουμε, να πάμε να βγάλουμε διαζύγιο, να μου δίνει διατροφή για τα παιδιά, να καθένα σπίτι του και να κάνει τη ζωή του με τη φιλενάδα του. Η άλλη επιλογή ήταν να μην χωρίσουμε, αλλά να χωρίσουμε από κλίνης, δηλαδή να κοιμάται αυτό σε άλλο δωμάτιο και εγώ σε άλλο δωμάτιο και να κάνει τη ζωή του και να αρχίσω και εγώ να κάνω τη ζωή μου. Λέει, αυτό δεν ήξερε ότι εγώ έκανα τη ζωή μου πριν. Μιλούσε για την περίοδο που τον είχε απατήσει. Και η τρίτη επιλογή, της λέω, μου λέει, η τρίτη επιλογή ήταν να τα κόψει όλα, να κόψει κάθε επαφή με εκείνη την κοπέλα με την οποία ξεκίνησε την εξωσυζυγική σχέση. Και μου λέει, πρέπει να ήταν και πολύ ερωτευμένος, γιατί τον έβλεπα εγώ. Μου λέει, πήγαινε
κουρεύτηκε, άλλαξε ρούχα, έχασε βάρος, πήγαινε γυμναστήριο, έκανε πράγματα που δεν τα έκανε πριν, μου λέει, και ήταν έτσι χαρούμενος και ενθουσιασμένος. Και του είπα, γιατί μαζί μου δεν είσαι χαρούμενος και ενθουσιασμένος? Και τώρα που κάνεις φιλενάδα είσαι χαρούμενος και ενθουσιασμένος? Της λέω, αυτός παραδέχτηκε από τότε έκανε φιλενάδα? Μου λέει, όχι, δεν παραδέχτηκε. Μου λέει, αλλά αφού είχα τις αποδείξεις, τα μηνύματα, στο οποίο του γράφει φιλενάδα πράγματα, τις έγραφε και αυτός, που ήταν ξεκάθαρο ότι ήταν ερωτική σχέση. Και από το πώς αποκαλούσε ένας τον άλλο και τι έλεγα, θυμάσαι που πήγαμε σε εκείνο το ξενοδοχείο και θυμάσαι που πήγαμε σε εκείνο το επαγγελματικό ταξίδι μαζί κλπ. Και μου λέει, παρόλο που αυτός δεν το παραδέχτηκε ότι έκανε φιλενάδα, εγώ του είπα, ξέρω ποια είναι, είναι αυτή. Ένα watching you, του είπε, σε παρακολουθώ, σε παρακολουθώ. Αν κόψεις εντελώς τη σχέση με αυτή την κοπέλα και αφοσιωθείς το γάμο σου και αυτή την όρεξη που ξαφνικά έχεις αποκτήσει τη φέρεις πίσω στο γάμο σου. Και μου λέει, του είπα κιόλας να κάνουμε και σεξ κάθε μέρα, γιατί και εγώ, μου είπε η κοπέλα, έχω υψηλή λίπητο και εκείνος έχει υψηλή λίπητο και είχαμε καταλήξει να κάνουμε σεξ μια φορά τη βδομάδα εκεί που έχουμε περισσότερες επιθυμίες, οπότε ήταν φυσιολογικό να πηγαίνει ο ένας αλλού και ο άλλος αλλού, ίσως σε αντίθετα χρονικά διαστήματα. Της λέω, ξέρεις πότε την είχε αυτή τη φιλάδα? Μου λέει, δεν ξέρω, μου λέει. Εγώ νομίζω ότι στους τελευταίους 6 μήνες την είχε, μου λέει, γιατί δεν τον είχα δει να αλλάζει συμπεριφορά προηγουμένως. Και λέει ότι διάγουν την καλύτερη περίοδο του βίου της, της ζωής μεταξύ τους τώρα, ότι είναι μια χαρά, ότι κάνουν σεξ πρωί και βράδυ, ότι και αυτή νιώθει πιο νέα, πιο ανανεωμένη, γι' αυτό είναι τόσο θαλερή, και ότι ευτυχώς, λέει, που με απάντησε αυτός. Και γιατί, μου λέει, τώρα δεν έχω ούτε και τύψεις για το που τον είχα απαντήσει εγώ προηγουμένως. Τώρα είμαστε ίσα ίσα. Της λέω, του είπες αυτού να ξέρει? Μου λέει, δεν χρειάζεται να ξέρει. Να σημειώσω ότι η κοπέλα αυτή δεν είναι ψυχοεκπαιδευόμενη και δεν είναι ψυχοθεραπευόμενη. Είναι ένα πρόσωπο, σας είπα, το οποίο γνωρίζω πολύ καιρό, αλλά δεν είναι θεραπευόμενη μου, ούτε είναι πρόσωπο το οποίο έχει τον ψυχολογικό τρόπο σκέψης που έχουμε εμείς ή προσπαθούμε να αποκτήσουμε εμείς, και τον πνευματικό τρόπο σκέψης που προσπαθούμε να αποκτήσουμε εμείς. Γιατί σας είπα αυτή την ιστορία? Γιατί είναι μια ιστορία η οποία δείχνει εμπράκτος για το πώς αυτό το ζευγάρι, το οποίο γνωρίστηκαν πριν 20 χρόνια και το οποίο είχαν μια πολύ δυνατή σχέση, ενώ μια σχέση που να αντέξει τόσο πόλεμο όσον είχαν δεχθεί αυτοί, και να επιμείνουν να είναι μαζί, να επιμείνουν να θέλουν ένας τον άλλον, να κάνουν το γάμο τους, να κάνουν τα παιδιά τους. Μάλιστα είχαν περάσει και φάσεις με δυσκολίες υγείας ενός εκ των παιδιών τους. Ξεπέρασε ο καθένας τον εαυτό του μέσα σε αυτό το γάμο, δηλαδή γνωρίζοντας την κοπέλα και γνωρίζοντας και τις αδερφές της, η κοπέλα αυτή, έχοντας ένα σύντροφο δίπλα της που ήταν όντως και συνεχίζει να είναι και τώρα, με ας αφήσουμε την περίοδο στην οποία δεν ήταν καλά μεταξύ τους, να είναι υποστηριχτικός και μαζί, και κατάφερε πολύ περισσότερο να εξελίξει τον εαυτό της από ό,τι άλλες οι φίλες της, η αδερφή της, ο αδερφός της, δεν ξέρω τι άλλο. Τέλος πάντων, εγώ προσωπικά ως ψυχολόγος θεωρώ ότι θα γινόταν μια βαθύτερη θεραπεία του ζευγαριού αυτού αν είχαν μιλήσει και οι δυο ανοιχτά για τις εξωσυζυγικές τους σχέσεις. Εγώ σας το έχω πει πολλές φορές ότι πολύ σπάνια απατάει μόνο ο ένας. Συμβαίνει και αυτό να απατάει μόνο ο ένας, αλλά από την πείρα μου με ζευγάρια στο γραφείο, απατάει ο ένας, εκείνος που απατάει θεωρεί ότι σε καμιά περίπτωση αποκλείεται να απατάει και ο ή σύντροφός μου, και μπορεί να συμβαίνει και το αντίστοιχο. Για να υπάρχει μέσα σε μία σχέση κενό, ούτως ώστε να τρυπώσει για λίγο ένα τρίτο πρόσωπο, αυτό το κενό υπάρχει και από τις δύο πλευρές και είναι πιθανόν και οι δύο να μπουν σε αυτή τη διαδικασία να απαντήσουν. Εν τω μεταξύ, ζούμε σε μια εποχή που το μέσο προσδόκιμο της ζωής έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Δηλαδή πριν 100 χρόνια οι άνθρωποι ζούσαν το πολύ μέχρι τα 40 τους. Τώρα ζούμε το πολύ μέχρι τα 85 μας. Οπότε η επιλογή για σύντροφο τότε
πριν 100 χρόνια, ο παντρευόντουσα ξέρω εγώ στα 15, το πολύ να κρατούσε ο γάμος αυτός 15-20 χρόνια. Μετά ένας από τους δύο πέθαινε. Τώρα κάνεις επιλογή συντρόφου στα 20, θα τον έχεις 60 χρόνια. 60 χρόνια είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά 60 χρόνια. Δηλαδή, να στείλουμε και αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους ανθρώπους που είναι παντρεμένοι στη σημερινή εποχή, που για να παραμείνουν στο γάμο τους και πιστοί στο γάμο τους σημαίνει πως θα παραμείνουν πολύ περισσότερες δεκαετίες από ότι πριν, όχι χρόνια, δεκαετίες. Και οπωσδήποτε το να είναι κάποιος στη σημερινή εποχή εντάξει μέσα σε ένα γάμο και να επιλύει τα προβλήματα του μέσα στο γάμο του χωρίς εξωτερικές βοήθειες είναι πάρα πολύ αξιέπαινος, γιατί σήμερα είναι πολύ πιο δύσκολο από ότι ήταν παλιότερα να κρατηθεί ένας γάμος καλά και ένας γάμος υγιής και ένα ζευγάρι να κρατηθεί να είναι μαζί. Άρα, φίλε Νάδα που έκανες το ερώτημα και φίλες και φίλοι που έχετε παρόμοια ερωτήματα, το τρίτο πρόσωπο μπορεί να αναζωογονήσει μια σχέση η οποία είναι, υπάρχει αυτή η σχέση, δεν έχει πεθάνει αυτή η σχέση, απλώς περνάει μια δύσκολη φάση, είτε λόγω συνθήκων επαγγελματικών, οικονομικών κλπ, είτε λόγω ρουτίνας, είτε λόγω παραμέλησης που έχει κάνει το ζευγάρι στη σχέση του. Εάν ένα ζευγάρι παραμελήσει τη σχέση του και βρεθεί μια τρυπούλα να τρυπώσει ένα τρίτο πρόσωπο από τη μια και από την άλλη πλευρά, αυτό το τρίτο πρόσωπο μπορεί να δώσει όλη την όθηση ούτως ώστε το ζευγάρι να τα ξαναβρει όταν συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς γίνεται. Γιατί σας είπα, στην ιστορία που σας είπα, η κοπέλα έφερε τον άντρα της πρωτετελεσμένο. Του είπε, αποφάσισε, διάλεξε, είμαι σίγουρο ότι έχει σχέση. Της λέει, μα δεν έχω, δεν με ενδιαφέρει, του λέει, τι λες. Είμαι σίγουρο ότι έχει σχέση. Και εδώ ταιριάζει πάλι και η παροιμία που λέει, πόθεν τα ξέρεις, και στραβέ, ξέρω τα που λέω. Σας την έχω ξαναπεί αυτή την παροιμία. Λέει, ένας τυφλός έλεγε, τώρα κάνετε αυτό και τώρα κάνετε άλλο. Που τα ξέρεις, δεν τα ξέρω από μένα. Γιατί και εγώ θα έκανα έτσι σε αντίστοιχη περίπτωση. Άρα αυτή αναγνώρισε τα σημάδια ότι ο άνδρας της έκανε εξουσιαστική σχέση, γιατί έβλεπε ότι είχε παρόμοια σημάδια και με αυτά που είχε αυτή όταν είχε κάνει αυτή προηγουμένως την εξουσιαστική σχέση. Λοιπόν, οπότε δημιουργείται μια νέα σχέση. Μια νέα σχέση εξουσιαστική έχει μέσα ενθουσιασμό, έχει τον έρωτα της αρχής, έχει αυτές τις ορμόνες, ψηλώνουν οι ορμόνες που έχουν σχέση με τον οργασμό και με την ερωτική επαφή της αρχής. Δηλαδή ένας άντρας ο οποίος γνωρίζει μια καινούργια ερωτική σύντροφο, έτσι φορτσάρει ερωτικά, φορτσάρει σεξουαλικά. Υπάρχει περίπτωση η γυναίκα του να το καταλάβει ότι ο άντρας της την απατάει, και όταν το καταλάβει η γυναίκα του πως ο άντρας της την απατάει, να του βάλει το μαχαίρι στο λαιμό, να του πει είτε αυτήν είτε εμένα, είτε το γάμο μας είτε τη σχέση σου. Είναι πολύ πιο πιθανό να επιλέξει το γάμο του, γιατί πάνω στο γάμο του έχει επενδύσει με όλους τους τρόπους, και συναισθηματικά και οικονομικά και πρακτικά και κοινωνικά, τόσα πολλά χρόνια. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ τι να πω, πολύ απρόσεχτος άνθρωπος, πρέπει να είσαι πολύ πολύ ανόητος να επιλέξεις μία σχέση που τώρα ξεκινάει, που δεν γνωρίζεις καλά το άλλο πρόσωπο, που δεν ξέρεις τι καπνοφουμάρει το άλλο πρόσωπο, παρά από μία σχέση στην οποία έχεις επενδύσει τόσο πολύ καιρό. Μιλάμε φυσικά πάντοτε για γάμους που δεν είναι νεκροί, για γάμους που το ζευγάρι κοιμάται μαζί, για γάμους που το ζευγάρι έχει ερωτική ζωή, για γάμους που το ζευγάρι δεν είναι σε διάσταση, για γάμους που απλώς έχουν πληγεί από τη ρουτίνα ή έχουν δημιουργηθεί κάποια κενά και μέσα από αυτά τα κενά έχει καταφέρει να μπει, να τρυπώσει λιγάκι το τρίτο πρόσωπο. Οπότε όταν έρθει το μαχαίρι στο κόκαλο και λέει η γυναίκα στον άντρα της, διάλεξε τη φιλενάδα σου ή εμένα, εφόσον ο γάμος δεν είναι νεκρός και εφόσον η γυναίκα του δεν είναι κακός άνθρωπος, δεν του είχε κάνει κάτι,
ο χρόνος τους έχει κάνει, η ζωή τους έχει κάνει, η ανθρώπινη αστοχία τους έχει κάνει, το πιο πιθανό θα διαλέξει τη γυναίκα του ή θα διαλέξει τον άνδρα της. Εγώ δεν πιστεύω σε αυτό που λέγεται ότι οι άνδρες απατούν χωρίς λόγο και οι γυναίκες απατούν με λόγο. Υπάρχει μια έτσι ένα στερεότυπο που λέει ότι ο άνδρας απατάει γιατί απλώς είναι πιο σεξουαλικός και θέλει να έχει πολλές ερωτικές εμπειρίες, ενώ η γυναίκα απατάει όταν είναι πλήρως απογοητευμένη από τον άνδρα της. Εγώ δεν πιστεύω σε αυτό. Θεωρώ ότι και οι άνδρες και οι γυναίκες είμαστε susceptible, είμαστε ευάλωτοι, εάν δεν προστατεύουμε τον εαυτό μας και τη σχέση μας, να βρεθούμε σε συνθήκες τις οποίες να απατούμε. Και όποιος πει ότι εγώ ποτέ και εγώ δεν πρόκειται ποτέ να, θα το μάθει πως θα. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να πει εγώ είμαι πολύ σπουδαίος, δεν έχω πατήσει ποτέ και σας λέω εγώ που δεν έχει τύχει να πατήσω ποτέ. Δεν απάντησα ποτέ. Στο μέλλον μπορώ να απαντήσω. Γιατί δεν απάντησα ποτέ? Γιατί δεν έχω παραμείνει αρκετό χρονικό διάστημα ώστε να υπάρχουν τόσα πολλά κενά? Γιατί είμαι ενοχικός τύπος και δεν θα μπορούσα να το κάνω? Ξέρω. Δεν σημαίνει όμως ότι εγώ είμαι ανώτερης ποιότητας από αυτούς που έχουν απαντήσει. Ο καθένας να κοιτάζει τον εαυτό του και πώς να βελτιώσει ο ίδιος τον εαυτό του. Είμαστε άνθρωποι. Shit happens. Συμβαίνουν πράγματα, πράγματα μπορεί να συμβούν, δεν είναι το τέλος του κόσμου. Όμως να το ξέρετε αυτό το πράγμα, ότι αν πάτε να φτιάξετε μια σχέση με έναν παντρεμένο ή με μια παντρεμένη, το πιο πιθανό να είναι να τους δώσετε το φιλί της ζωής, δηλαδή να τον φτιάξετε αυτόν τον παντρεμένο, να τη φτιάξετε αυτήν την παντρεμένη, να φτιαχτεί από αυτή τη συνθήκη μιας καινούργιας ερωτικής σχέσης, να αποκτήσει έτσι ένα ενθουσιασμό, μια όρεξη, μια ζωή, με μια όρεξη για ζωή. Να τους καταλάβει το τέρι τους, να καταλάβει ο άντρας τη γυναίκα του ότι με αυτή άρχισε και έχει όρεξη για ζωή, άρχισε και είναι χαρούμενη, άρχισε και βγαίνει έξω, άρχισε και κάνει πράγματα που δεν τα έκανε προηγουμένως. Λοιπόν, έχει φίλο, ας την παρακολουθήσω λίγο. Έχει φίλο. Η εμένα είναι το φίλο σου. Και αν την έχει παραμελήσει, να σταματήσει να την παραμελεί και να αρχίσει να της δείχνει ενδιαφέρον. Ή και το αντίστοιχο, μια γυναίκα η οποία για παράδειγμα έλεγε στον άντρα της: δεν θέλω να κοιμηθώ μαζί σου, δεν θέλω να κάνουμε σεξ, μεγάλωσαμε πια, τελείωσε. Δεν υπάρχει σεξ μετά την μηνόπαυση. Να το κάνουμε μια μέρα αυτό το θέμα. Για το ότι πολλές γυναίκες αναφέρουν ότι μετά την μηνόπαυση εξακολουθούν να έχουν τις ίδιες, αν όχι και περισσότερες ερωτικές επιθυμίες. Και ότι είναι μύθος ότι η γυναίκα μετά την εμμηνόπαυση χάνει τον ερωτισμό της. Είναι μύθος, γιατί ο ερωτισμός έρχεται από το μυαλό κυρίως και έπειτα από το σώμα. Αν το έχει ένας άνθρωπος να έχει ερωτισμό, αν το έχει ένας άνθρωπος να έχει υψηλή λίπητο, καμία εμμηνόπαυση, είτε ανδρική είτε γυναικεία, δεν θα το σταματήσει αυτό. It's all in the brain. Όλα ξεκινάνε από το μυαλό. Και συνήθως οι άνθρωποι που έχουν υψηλό δείχτη νοημοσύνης έχουν και υψηλή λίπητο. Έτσι πάει αυτό το πράγμα. Έτσι πάει. Υψηλός δείχτης νοημοσύνης μαζί με υψηλή λίπητο και μάλιστα πάει μαζί και με κάτι άλλο, υψηλά επίπεδα θυμού. Θυμάμαι τώρα, διάβαζα, τώρα δεν θυμάμαι καν που το διάβαζα. Υπάρχει, λέει, ο χώρος στον εγκέφαλο στον οποίο εδράζεται η λίπητο, είναι σε πολύ κοντινό σημείο με το σημείο που εδράζεται και η έκρηξη θυμού. Στην αμυγδαλή πρέπει να είναι αυτό. Δεν θυμάμαι τώρα. Είναι στην ευρωψυχολογία, δεν ήταν και το δυνατό μου χαρτί, με την έννοια του να ξέρω να τα πω ακριβώς πώς τα λέγανε τα βιβλία, πώς τα λέγανε οι διαφάνειες. Λοιπόν, αν γίνει μια εξωσυζυγική σχέση, το πρόσωπο που είναι παντρεμένο και εμπλέκεται σε μια εξωσυζυγική σχέση φτιάχνεται συναισθηματικά, φτιάχνεται ερωτικά, ανανεώνεται και είναι πολύ πιθανό να παρατήσει το τρίτο πρόσωπο, να παραμείνει στο γάμο και να πάρει αυτή τη ζωντάνια και αυτό το φτιάξιμο στο γάμο μέσα. Επίσης, αυτό το οποίο το ήξερα από πολύ παλιά, το ήξερα λόγω της πείρας στο γραφείο, εάν αποφασίσει μία γυναίκα να πάρει τον άντρα της πίσω μετά από αυτούς και κάνει εξωσυζυγική σχέση, δηλαδή να τον συγχωρέσει και να συνεχίσουν τον γάμο τους, είναι ένας άντρας να πάρει τη γυναίκα του πίσω μετά από αυτή και κάνει εξωσυζυγική σχέση, δηλαδή να τη συγχωρήσει και να συνεχίσουν τον γάμο τους, το πιο πιθανό είναι, ειδικά το πρώτο χρονικό διάστημα, το πρώτο εξάμηνο, το πρώτο δεκάμηνο μετά που θα τα ξαναβρει το ζευγάρι, να έχουν πολύ έντονη σεξουαλική ζωή. Και όπως μου το είχε περιγράψει ένας παλιός μου θεραπευόμενος,
μου είχε πει: κάθε φορά που κάνω ξανά σεξ με τη γυναίκα μου, νιώθω ότι ξεπλένω από πάνω της το σεξ που έχει κάνει με το φίλο της, με τον πρώην, με αυτό που με έχει απατήσει. Και μου λέει, ενώ προτού με απατήσει, κάναμε σεξ μια-δυο φορές τη βδομάδα, τώρα θέλω συνέχεια, θέλω και το πρωί, θέλω και το μεσημέρι, θέλω και το βράδυ. Λοιπόν, παρακαλώ πάρα πολύ αυτό το βίντεο να μην προσληφθεί ως μία συνταγή από παντρεμένους και παντρεμένες για να ενδυναμώσουν την ερωτική του ζωή και να την ανανεώσουν. Υπάρχουν άλλοι τρόποι, λιγότερο επικίνδυνοι και ουσιαστικά και πνευματικά και ψυχικά από το να απατήσεις. Μπορείτε να πάτε να κάνετε ψυχοθεραπεία για να ανανεώσετε τη σχέση σας. Μπορείτε να κάνετε ένα ταξίδι ή αυθόρμητες διακοπές για να ανανεώσετε τη σχέση σας. Μπορείτε να αρχίσετε να βγαίνετε ραντεβού με το τέρι σας για να ανανεώσετε τη σχέση σας. Μην πάτε να κάνετε εξωσυζυγική σχέση για να ανανεώσετε τη σχέση σας, γιατί ξέρουμε και πάρα πολλές περιπτώσεις στις οποίες αποτέλεσμα μιας εξωσυζυγικής σχέσης είναι να τραυματιστεί βαθιά η σχέση του ζευγαριού, να επιλέξουν να παραμείνουν μαζί για τους οικονομικούς, κοινωνικούς λόγους, οικογενειακούς λόγους που είχαμε προηγουμένως, αλλά ποτέ μα ποτέ να μην ξεπεράσουν την απιστία. Ναι, υπάρχουν και ζευγάρια που ξεπερνούν την απιστία, υπάρχουν και άνθρωποι που ξεπερνούν την απιστία, υπάρχουν και άνθρωποι που όσα χρόνια και αν περάσουν συνεχίζουν να είναι τραυματισμένοι ψυχικά από την απιστία. Οπότε, αν είστε παντρεμένοι και βαριέστε μέσα στο γάμο σας και σας έχει πάρει η ρουτίνα από κάτω και νιώθετε ότι είστε έτοιμοι να κάνετε έκρηξη και έτοιμοι να κάνετε κάτι εξωσυζυγικό, καθίστε, συζητήστε το με το τέρι σας, εκφράστε το βίωμα, αυτή σας, το συνέστημα, αυτή σας την κατάσταση στο τέρι σας και προσπαθήστε μαζί να ανανεώσετε τη σχέση σας. Και μην επιτρέψετε να βάλετε, όχι να μπουν, να βάλετε τρίτα πρόσωπα μέσα στη σχέση σας, γιατί παρόλο που το τρίτο πρόσωπο μπορεί να δίνει το φιλί της ζωής σε ένα γάμο, παρόλο που το τρίτο πρόσωπο μπορεί να είναι σαν το τρίτο πόδι που στηρίζει μια καρέκλα, η απιστία μπορεί να είναι εξαιρετικά τραυματική για τον αποδέχτη της απιστίας. Δηλαδή, δεν ξέρω, σκεφτείτε με ποιο τρόπο ανανεώνει ένα γάμο η απιστία. Σκεφτείτε ότι ο γάμος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε σπάσει το πόδι του και το πόδι του δεν είχε πουλωθεί καλά και περπατούσε με πρόβλημα στη βάδιση, και η απιστία είναι σαν την ορθοπαιδική επέμβαση. Δηλαδή, σε μια ορθοπαιδική επέμβαση ο ορθοπαιδικός θα σπάσει ξανά το κόκαλο και θα το ξαναβάλει στη σωστή του θέση. Και πονάει πάρα πολύ μια τέτοια επέμβαση, πάρα πολύ, και οπωσδήποτε κάθε επέμβαση έχει και τους κινδύνους της. Κάθε φορά που κάνουμε επέμβαση, κάθε φορά που παίρνουμε αναισθητικό κλπ. Υπάρχουν κίνδυνοι για την υγεία, και επίσης ψυχολογικά κάθε φορά που κάνουμε, που we undergo a surgery, κάθε φορά που δεχόμαστε μια εγχείρηση οποιοδήποτε είδους, ο πόνος που δέχεται το σώμα, το πλήγμα που δέχεται το σώμα από την εγχείρηση, επηρεάζει πάρα πολύ τη ψυχολογία μας, και πολύ συχνά άνθρωποι μετά από μεγάλες επεμβάσεις, από επεμβάσεις τις οποίες ήταν αρκετή ώρα σε αναισθησία υπό την επίρρεια αναισθητικού και έγιναν επεμβάσεις οι οποίες προκάλεσαν πολύ πόνο στο σώμα, παρόλο που, που ο ασθενής δεν θυμάται τον πόνο, γιατί εκείνη την, δεν τον αντιλαμβανόταν τον πόνο γιατί είχε το αναισθητικό εκείνη την ώρα, το σώμα το βιώνει τον πόνο και μπορεί να το βγάλει μετά με διαταραχή μετατραυματικού στρες και με κατάθλιψη. Οπότε αυτό το βίντεο δεν ήταν ένας τρόπος για να πω ποιος είναι ένας τρόπος. Έκανε η επιτρίδω ένα βίντεο και λέει με ποιο τρόπο θα ανανεώσετε το γάμο σας, απαντήστε, και αν απαντήσετε και μετά θα είστε πιο ανανεωμένοι. Όχι, δεν είναι αυτό το μήνυμα. Το βίντεο αυτό έγινε κυρίως για ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε δίλημα να γίνω το τρίτο πρόσωπο ή να μην γίνω το τρίτο πρόσωπο, να επενδύσω συναισθηματικά σε αυτόν τον παντρεμένο που γνωρίζω, σε αυτή την παντρεμένη που γνωρίζω, και η συμβουλή μου είναι όχι και όχι και όχι,
γιατί πολύ πιθανόν να επενδύσεις συναισθηματικά, να επενδύσεις ερωτικά, να δώσεις το σώμα σου, να δώσεις τη ψυχή σου σε έναν άνθρωπο ο οποίος ήδη έχει μια τεράστια επένδυση 10 χρόνων, 15 χρόνων, 20 χρόνων, 30 χρόνων, 35 χρόνων, 40 χρόνων, είπαμε ζούμε πολλά χρόνια τώρα και πάνε πολλές δεκαετίες σιγά μη, και όταν θα κληθεί να επιλέξει ποια σχέση είναι πιο σημαντική για τον ίδιο ή για την ίδια, σίγουρα δεν θα επιλέξει τη σχέση των μερικών εβδομάδων ή των μερικών μηνών, νέα στο 2-3 χρόνο. Θα διαλέξει τη σχέση ζωής, πάνω στην οποία έχει επενδύσει πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Άρα προσέχουμε για να έχουμε. Δεν είναι καλή ιδέα αν είμαστε single να τα φτιάχνουμε με παντρεμένους. Δεν είναι καλή ιδέα αν είμαστε παντρεμένοι να τα φτιάχνουμε με παντρεμένους ή να τα φτιάχνουμε με single. Αλλά σίγουρα το τρίτο πρόσωπο δεν έχει ιδιαίτερες πιθανότητες για να χτίσει κάτι καλό, το πολύ πολύ να δώσει την ενέργειά του για να φτιαχτεί κάτι που χρειαζόταν φτιάξιμο, ο γάμος που είχε πρόβλημα του νέου του συντρόφου ή να διαλυθούν όλων οι ζωές. Είναι ωραία πράγματα τούτα. Μπορούμε να κάνουμε έτσι πιο έντιμες επιλογές. Να μην είμαστε single, να επενδύσουμε σε ανθρώπους single. Είμαστε παντρεμένοι, να συνεχίσουμε να επενδύουμε στο γάμο μας. Και είναι επένδυση η θεραπεία του γάμου, είναι επένδυση η συντήρηση του γάμου. Ή αν ο γάμος μας είναι νεκρός και αν ο γάμος μας δεν μπορεί να αναζωογονηθεί και δεν μπορεί να βελτιωθεί, τότε κάνουμε ψυχοθεραπεία, ενδυναμωνόμαστε, διαβάζουμε και το βιβλίο «Να μείνω να φύγω», το βιβλίο που έχω γράψει και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Κυκλοφόρησε το 2018 το βιβλίο «Να μείνω να φύγω». Διαβάστε το βιβλίο «Να μείνω να φύγω» και μπορεί να, μέσα από το βιβλίο να αποφασίσετε να μείνετε. Υπάρχουν εκεί καταγεγραμμένοι τρόποι με τους οποίους μπορεί κάποιος να παραμείνει ή να αποφασίσετε να φύγετε, και υπάρχουν επίσης εκεί καταγεγραμμένοι τρόποι με τους οποίους κάποιος φεύγει. Σίγουρα όμως οι καθαρές εξηγήσεις κάνουν τους καλούς φίλους, οι καλές εξηγήσεις. Οπότε το τρίτο πρόσωπο μπορεί ναι, να δώσει το φιλί της ζωής σε ένα γάμο ή να στηρίξει ένα γάμο. Θέλετε να παίζετε αυτό το ρόλο του να δίνετε το φιλί της ζωής στους άλλους και να οι άλλοι να ξεζωντανεύουν και εσείς να μπαίνετε να κλαίτε, ή να στηρίζετε τις καρέκλες που είναι έτοιμες να πέσουν? Εγώ προσωπικά δεν θέλω τέτοιο ρόλο. Πραγματικά. Και να σας πω και κάτι άλλο. Αντιλαμβάνομαι ότι στην ηλικία που είμαι εγώ προσωπικά, στα 47, λίγο πριν από τα 50, εφόσον είμαι single, σίγουρα δεν έχω κάποια σχέση στην οποία να έχω επενδύσει ένα χρόνο, δύο χρόνια, πέντε χρόνια, 10 χρόνια, 15 χρόνια, 20 χρόνια. Οπότε από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, η σχέση στην οποία έχω επενδύσει το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της ζωής μου είναι η σχέση μου με τον εαυτό μου. Οπότε προστατεύω τη σχέση μου με τον εαυτό μου με τον ίδιο τρόπο που θα προστάτευα ένα γάμο 47 χρόνια. Είναι πολύτιμος ένας γάμος 47 χρόνια, όπως και μια σχέση με τον εαυτό μας 47 χρόνια είναι πολύτιμη. Και δεν δέχομαι να έρθει οποιοδήποτε ή το οτιδήποτε να μου χαλάσει την ισορροπία αυτής της σχέσης, να μου χαλάσει τη σχέση μου με τον εαυτό μου. Και επίσης έχω επενδύσει 2 χρόνια σχεδόν και σε ένα σκυλάκι. Το ξέρετε το σκυλάκι? Το είδατε το σκυλάκι? Είναι πολύ γλυκός και το λένε Λάκι. Ναι, ναι, ναι. Σου άρεσαν αυτά που είπαμε σήμερα? Σας χαιρετούμε.